Στη Βασιλή Σαμαλία βρισκόμαστε εδώ πέρα που λίγο μετά τις 5.30 το πρωί συνέβη ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο, όπως βλέπετε και με τη βοήθεια του περατέρου μας, του Βασίλη του Καμπούρη, εξετράπη τη πορεία του. Ήταν στο καθοδικό ρεύμα, κινούταν προς τη λεωφόρο Συγκρού. Ο οδηγός από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και το όχημα καρφώθηκε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού που υπάρχει εδώ πέρα ακριβώς πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα. Έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε. Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, η πρώτη εικόνα που έχουμε από την ελληνική αστυνομία. Έχουν μεταφερθεί όλοι με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύοντα νοσοκομεία και μένει να δούμε ποια είναι η κατάστασή τους. Τουλάχιστον ένας από ό,τι μου ανέφεραν είναι πολύ σοβαρά και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο. Ουσιαστικά είναι εκεί στο καθοδικό ρεύμα στήλους Ολυμπίου Διός. Λίγο πριν τη Διονυσία Ροπαγή του, αν μπορώ να δω. Ναι, εκεί είναι ακριβώς. Αυτός πήγε για Συγκρού, λέει, καταλαβαίνω. Αυτός πήγε, ναι, για Συγκρού. Ακριβώς αυτό είναι το σύνολο. Είναι αυτή η στροφή η μεγάλη, η ανοιχτή που κάνει, πριν βγει Συγκρού. Όπου αν πας μεγάλη ταχύτητα, επειδή εκεί μπερδεύεσαι και με τις λωρίδες κυκλοφορίας. Γιατί... Ακριβώς αυτό είναι το σημείο, όπως ανέφερες, Γιάννη. Είναι ένα πολύ περίεργο σημείο. Και να πούμε ότι είναι κλειστές και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας εδώ πέρα, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι της τροχέας αλλά και τα συνεργεία να απομακρύνουν τα υπολείμματα που υπάρχουν από το αυτοκίνητο, να απομακρυνθεί φυσικά και το όχημα το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και να αποδοθεί και πάλι ο δρόμος στην κυκλοφορία. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή για όσους περνούν εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Ναι, χρειάζεται προσοχή και όσους ανεβαίνουν και όσους κατεβαίνουν, γιατί ξέρεις, πολλοί σταματά να χαζέψουν να δουν, βλέπουν ναι, το αυτοκίνητο εκεί. Θέλει προσοχή. Κοίτα τώρα πόση κίνηση έχει στο ανωδικό ρεύμα, έτσι, αυτοί που έρχονται από κάτω, από παραλιακή.